Έχουμε μαζί μας τον Γιώργο Τουρσουνίδη. Νομίζω δεν χρειάζονται πολλές συστάσεις όταν μιλάμε για τον Γιώργο. Έχει φάει με το κουτάλι τα Ολυμπιακός ΠΑΟΚ και τα ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Σε δύσκολα χρόνια, Γιώργο. Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα, Σταριό. Τι γίνεται, καλά είσαι? Το ραδιόφωνο. Καλά είμαι, είμαι. Δόξα τω Θεώ, καλά, όλα καλά. Ραδιόφωνο ή τηλεόραση έχεις ανοιχτό? Ραδιόφωνο, να βγω, ακούγεται? Κάτι ναι. Να βγω έξω. Εκτός αν ακούνε εμάς. Αν ακούνε εμάς, μείνε. Γιώργο, ποιο παιχνίδι Ολυμπιακός ΠΑΟΚ θυμάσαι πιο έντονα στην καριέρα σου? Κοίταξε, εντάξει, όλα τα παιχνίδια, εντάξει, είναι πολύ σημαντικά παιχνίδια, είναι μεγάλα παιχνίδια. Πάντα τα παιχνίδια Ολυμπιακού ΠΑΟΚ κεντρίζουν το ενδιαφέρον του κόσμου, γενικά του ποδοσφαίρου. Εντάξει, εγώ προσωπικά έχω τύχει σε πολλά παιχνίδια και πολύ δύσκολα τα χρόνια εκείνα τότε το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Εγώ, ας πούμε, σαν παιχνίδια, ειδικά ένα παιχνίδι, ένα χαρακτηριστικό παιχνίδι, ήταν μέσα στην Τούμπα και έχει να κάνει με την αδικία. Γι' αυτό το λέω χαρακτηριστικό παιχνίδι. Έχει να κάνει με την αδικία. Γιατί δεν ξέρω αν θυμάστε, με το χέρι του Τάκολα. Τάκολα, βέβαια. Του Τάκολα, ναι, ήταν πολύ χαρακτηριστικό γιατί. Και ήταν χαρακτηριστικό γιατί είχαμε μια διένεξη με το διαιτητή τότε, δεν θυμάμαι ποιος ήταν, και γύρισε και μου είπε, σαν αρχηγός τότε που ήμουνα εγώ, δηλαδή σαν να μου είπε ότι όσο και να παίζετε δεν υπάρχει περίπτωση να κερδίσετε. Ναι. Τώρα εντάξει, από εκεί και πέρα αγωνιστικά νομίζω όλα τα παιχνίδια είναι πολύ σημαντικά. Αυτή τη στιγμή είναι δύο ομάδες που είναι στην κορυφή της βαθμολογίας, είναι οι ομάδες που θα διεκδικήσουν το πρωτάθλημα, κεντρίζουν αυτά τα παιχνίδια όπως είπα και πριν. Από την άλλη πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ είναι σε καλύτερη κατάσταση, έχει καλύτερο υλικό, έχει καλύτερο επίπεδο σαν ομάδα, είναι ομάδα, είναι σύνολο ομάδας, και εύχομαι και ελπίζω να μπορέσει να καταφέρει να πάρει το θετικό του αποτέλεσμα, δηλαδή την νίκη μας στο Καραϊσκάκη. Υπάρχει φαβορί, Γιώργο, στο ντέρμπι της Κυριακής? Δηλαδή το αίτιο του ΠΑΟΚ αντισταθμίζεται από την έδρα του Ολυμπιακού? Πώς το περιμένεις το παιχνίδι, αν υπάρχει φαβορί, αν δεν υπάρχει? Κοίταξε να δεις, όχι, φαβοροί δεν υπάρχουν. Σε τέτοια παιχνίδια δεν υπάρχουν φαβοροί, γιατί είναι δύο ομάδες, άσχετα που παίζει ο ΠΑΟΚ του Καραϊσκάκη. Εγώ θα έλεγα ότι το άγχος ο Ολυμπιακός το έχει, γιατί παίζει την έδρα του, θέλει να διατηρήσει εκεί. Από εκεί ο ΠΑΟΚ δεν έχει να κάνει με το αίτη του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ θα πάει στο Καραϊσκάκη να είναι αυτός που είναι, να δείξει τι χαρακτήρα και τι ομάδα έχει και να διεκδικήσει την νίκη. Νομίζω ότι αν με έλεγε σε πιθανότητες, σε ποσοστά, είναι 50-50 το παιχνίδι. Σε αυτά τα παιχνίδια κρίνεται ποιος θα είναι πιο συγκεντρωμένος, αυτός που θα περιορίσει τα λάθη του, και από την άλλη αυτός που θα εκμεταλλευτεί τις όποιες καταστάσεις δημιουργηθούν, έτσι ώστε με την ηρεμία που θα έχει σαν ομάδα να καταφέρει να πάρει το αποτέλεσμα. Ήταν σημαντικό, Γιώργο, για την οικονομία του παιχνιδιού, το ότι ο ΠΑΟΚ πάει ισόβαθμος και όχι στο μείον 2? Φυσικά, είναι πολύ σημαντικό, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι βαθμολογικά, είναι ίδιοι, έχουν την ίδια βαθμολογία, η ψυχολογία είναι δική μας, αλλά εγώ θα μείνω καθαρά στο αγωνιστικό, και σαν ομάδα, ας πούμε, τον ΠΑΟΚ τον βλέπω πιο πλήρη, παίζει καλύτερο ποδόσφαιρο, είναι πιο ομάδα, έχει καλύτερους ποδοσφαιριστές σε όλες τις γραμμές, και όπως είπα και προηγουμένως, το άγχος το έχει ο Ολυμπιακός, δεν το έχει ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ θα πάει εκεί με το χαρακτήρα που έχει σαν ομάδα να διεκδικήσει την νίκη. Και νομίζω ότι εγώ, ας πούμε, αν θέλεις την προσωπική μου άποψη, πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ θα τα καταφέρει και θα πάρει το θετικό του αποτέλεσμα. Γιώργο, γίνεται πολύ κουβέντα, το αντιλαμβάνεσαι πάρα πολύ εύκολα ο καθένας από εμάς, για το ΒΑΡ και τους ξένους διαιτητές και τους Έλληνες και ποιοι είναι στο ΒΑΡ, και έχουμε δει, και η αλήθεια είναι 5-6 περιπτώσεις πραγματικά οι άνθρωποι κατάφεραν να εξαλείψουν και το ΒΑΡ. Το ότι θα υπάρχουν Ισπανοί και στο χορτάρι και στο ΒΑΡ, σε κανένα αισθάνεσαι πιο έτσι ασφαλής ή είσαι ακόμη επιφυλακτικός? Κοίταξε να δεις, σε αυτό έχει να κάνει, εντάξει, το έχω πει εγώ για τους ξένους διαιτητές. Αυτό που το πιο σημαντικό είναι με τους ξένους διαιτητές είναι ότι δεν υπάρχει αυτή η προκατάληψη σε ό,τι έχει να κάνει με τους Έλληνες. Βλέπουμε μια διαφορετική αντίδραση. Σίγουρα το ΒΑΡ έχει επηρεάσει πάρα πολύ και θα έλεγα ότι για μένα, ας πούμε, είναι πολύ σημαντικό. Μπορεί να περιορίσει κάποιο λάθος που μπορεί να γίνει σε μια λάθος απόφαση. Και έχει διορθώσει και λάθη φέτος αρκετά.
Ορίστε. Και έχει διορθώσει η Λοκελάθης σε πολλά παιχνίδια. Ναι, έχει διορθώσει και το βλέπουμε δηλαδή ότι ναι, μπορεί να γίνει. Δηλαδή μια απόφαση λάθος του διαιτητή ή του επόπτη, ανά πάσα στιγμή μπορεί να αλλάξει και να αλλάξει και ένα παιχνίδι ολόκληρο. Στο Καραϊσκάκι κάτι γίνεται, δεν ξέρω τι συμβαίνει εκεί και δεν διορθώνονται. Εντάξει, εκεί είναι άλλη κατάσταση. Ναι. Να μην το συζητάτε, είναι άλλη κατάσταση. Ακόμα και εκεί φέραν τα πάνω κάτω. Γι' αυτό σε ρώτησα, το γεγονός ότι υπάρχουν ξένοι διαιτητές, θα υπάρχουν την Κυριακή Ισπανοί και στο ΒΑΡ, αν μπορεί λίγο έτσι να μας κάνει να είμαστε. Ναι, σίγουρα, είναι πολύ. Θα είναι πιο θετικό, γιατί σου είπα, δεν θα υπάρχει προκατάληψη, δεν υπάρχει εκείνο εκεί να σμπρώξω, να βοηθήσω. Έρχονται αυτοί οι άνθρωποι, δεν έχουν να κάνουν, παίζουν ένα παιχνίδι, είναι πιο έμπειροι, είναι πιο σωστοί, το βλέπουν πιο ένα παιχνίδι πολύ διαφορετικά. Θέλω να ελπίσω ότι και η διαιτησία θα είναι ανάλογη και αντάξια του παιχνιδιού που πρέπει να γίνει. Είναι σημαντικό, ναι, το ότι είναι ξένοι διαιτητές και υπάρχουν και στο ΒΑΡ το ίδιο. Θα είναι πολύ σημαντικό, γιατί πιστεύω δεν θα υπάρχει καμιά αδικία. Θα έδινες πολλά, Γιώργο, για να είσαι μέσα στο χορτάρι την Κυριακή. Σε άλλα χρόνια του δικά σου, γιατί εντάξει, τα παιχνίδια Κυριακής έχουν αφήσει ιστορία στα παιχνίδια Ολυμπιακού. Εννοείται, ρε Στέργιο, εντάξει, αυτά τα παιχνίδια είναι, σου είπα και στην αρχή, κεντρίζουν, τα θέλει ο ποδοσφαιριστής, τα θέλουν οι ομάδες. Μέσα από τέτοια παιχνίδια αναδεικνύεσαι και μεγαλώνεις και το όνομά σου, αλλά και το πρεστής και της ομάδος. Είναι πολύ σημαντικά παιχνίδια και νομίζω είναι ο καθένας θα ήθελε να παίξει. Τώρα προσωπικά για μένα, ναι, θα ήθελα πάρα πολύ να συμμετέχω, να είμαι εκεί. Δεν πειράζει, θα το δω από την τηλεόραση. Πάλι το ίδιο σημαίνει για μένα και για όλους τους παοξίδες. Είμαστε εκεί στην ομάδα, θέλουμε να κερδίσει η ομάδα. Πιστεύω θα τα καταφέρει η ομάδα, γιατί το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουμε εισπράξει τεράστιες χαρές από αυτή την ομάδα. Και κάτι ανάλογο πιστεύω ότι θα γίνει και στον αγώνα της Κυριακής. Σου αρέσει, Γιώργο, ο ΠΑΟΚ του Αμπέλ Φερέιρα σε σχέση με τον ΠΑΟΚ του Ράσβαν Λουτσέσκου? Βλέπεις? Ναι, ναι, μου αρέσει. Είναι πιο ελκυστικός, είναι πιο γρήγορη ομάδα, είναι πιο επιθετική ομάδα. Έχουν μπει νέα παιδιά που είναι πολύ σημαντικό, δηλαδή μπήκαν καινούργιοι ποδοσφαιριστές στην ομάδα. Ναι, κοίταξε να δεις. Γενικά η ομάδα του ΠΑΟΚ είναι μια δομημένη ομάδα, είναι μια ομάδα τριών ετών. Πλέον ξέρουν και τα πατήματά τους. Ήρθε ο καινούργιος ο προπονητής, ήθελε λίγο χρόνο έτσι ώστε να περάσει τη φιλοσοφία του. Βλέπουμε ότι την έχει περάσει στην ομάδα και στους ποδοσφαιριστές και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή υπάρχει μια εξέλιξη και μια διάρκεια. Δηλαδή, και νομίζω ότι και αυτός ο προπονητής ναι, έχει δώσει τα δικά του στοιχεία, έχει δώσει τη δική του φιλοσοφία. Και ναι, ο ΠΑΟΚ είναι πραγματικά, είναι πιο ελκυστικός, είναι πιο γρήγορος. Προσπαθεί να παίξει πολύ πιο ουσιαστικό ποδόσφαιρο και πιστεύω ότι έχει και πολύ, έχει δηλαδή ακόμα να δώσει πάρα πολλά. Και ατομικά κάποιοι ποδοσφαιριστές δεν έχουν φτάσει στο top της απόδοσης. Αυτό θα σου έλεγα τώρα, ναι, με πρόλαβες. Αυτό είναι βασικό, δηλαδή υπάρχουν κάποια παιδιά μέσα στην ομάδα που ακόμα δεν έχουν φτάσει έτσι σε υψηλό επίπεδο απόδοσης. Ο Μπίσε είναι νούμερο 1, παρόλα... νομίζω. Δεν είναι. Ορίστε. Ο Μπίσες Βαρ είναι το πιο έτσι τραδεκτό παράδειγμα. Ο Μπίσες Βαρ, ναι, εκεί πήγε στον πρώτο που πάει το μυαλό μου, είναι εκεί. Δηλαδή είναι ένας παίχτης κλειδί, είναι ένας ποδοσφαιριστής που μπορεί ανά πάσα στιγμή να αλλάξει ένα παιχνίδι. Βλέπουμε ότι το παιδί προσπαθεί ακόμα να βρει τον εαυτό του. Θα το βρει, γιατί είναι πολύ καλός ποδοσφαιριστής, δεν το συζητώ. Από την άλλη υπήρχε η απουσία του Βιερίνια, πολύ σημαντική, αρχίζει το παιδί και αυτό να μπαίνει. Μπήκανε κάποια καινούργια παιδιά που και αυτά προσφέρουν πάρα πολλά στην ομάδα. Εντάξει, ο ΠΑΟΚ έχει πάρα πολύ καλό υλικό. Δηλαδή έχει πολύ καλό υλικό που μπορεί ο προπονητής ανά πάσα στιγμή να κάνει μια σωστή διαχείριση και να αξιοποιήσει τους ποδοσφαιριστές και την ομάδα. Πάντως, τέτοια παιχνίδια, Γιώργο, όπως είναι το Ολυμπιακός ΠΑΟΚ στη δεδομένη χρονική στιγμή, είναι παιχνίδια που έχεις την ευκαιρία, αν είσαι παίκτης με ποιότητα, να κάνεις ένα restart. Θα μπορούσε δηλαδή ο Πίσεσβαρ να κάνει μια μεγάλη εμφάνιση και να ξεχάσουν πολύ ότι 11 μάτς τώρα στο πρωτάθλημα δεν δίνει και πολλά στην ομάδα. Έτσι δεν είναι? Εννοείται φυσικά. Εννοείται. Περιμένεις από τους μεγάλους ποδοσφαιριστές σε κάτι τέτοια παιχνίδια να είναι εκεί, να δίνουν το παρόν. Και ένας τέτοιος ποδοσφαιριστής, δηλαδή αυτό που είπε, συμφωνώ. Δηλαδή μπορούμε να δούμε τώρα την Κυριακή έναν Πίσεσβαρ πολύ καλύτερο, να το πιάσει, να είναι στην καλή του μέρα, γιατί παίζει σημαντικό ρόλο και αυτό, και να αλλάξει όλη αυτή η εικόνα. Δηλαδή να βοηθήσει και τον εαυτό του αλλά και την ομάδα. Ναι, θα γίνει αυτό. Και μακάρι να γίνει από την Κυριακή. Δηλαδή είναι παίχτης κλειδί ο Μπίσεσβαρ, δηλαδή για την ομάδα του ΠΑΟΚ. Τον εμπιστεύεται πάντως, Γιώργο, ο Αμπέλ Φερέιρα και στα τελευταία μάτς. Γενικότερα δεν έχει άρρη την εμπιστοσύνη στο πρόσωπό του.
Και πολύ καλά κάνει. Και πολύ καλά κάνει, γιατί είναι ένας ποδοσφαιριστής, σου είπα και πριν, με τεράστια ποιότητα. Είναι ένας ποδοσφαιριστής που ξέρει ανά πάσα στιγμή να διαχειριστεί και το παιχνίδι, αλλά και τον εαυτό του και τους συμπαίχτες του. Είναι, αν η προσωπική μου άποψη, είναι κλειδί ο Μπίσεσβαρ για την ομάδα του ΠΑΟΚ. Είναι ποδοσφαιριστής κλειδί. Δηλαδή είναι από τους ποδοσφαιριστές που ο προπονητής στηρίζει πολλά. Πάντως γίνεται πολύ κουβέντα και από τα χρόνια τα δικά σου και παλιότερα και τώρα. Πάντο ο κόσμος του αρέσει να κάνει κουβέντες γιατί δεν παίζει αυτός. Υπάρχει κουβέντα γιατί δεν παίζει περισσότερο ο Πέλκας ή γιατί δεν παίζει ο Άκπομ ή γιατί δεν παίζει ο Λάμπρου. Ναι. Πόσο δύσκολο είναι για ένα προπονητή να διαχειριστεί 20 παίκτες που νομίζουν ότι πρέπει να παίζουν βασικοί. Είναι ο στόχος για παράδειγμα. Κοίταξε να δεις, ο κάθε ποδοσφαιριστής θέλει να παίζει. Ναι, ο κάθε ποδοσφαιριστής θέλει να παίζει να είναι βασικός. Τώρα από εκεί και πέρα η επιτυχία του προπονητή είναι να μπορέσει να διαχειριστεί το ρόστερ των 20 ποδοσφαιριστών και πολύ περισσότερο όταν αυτοί οι ποδοσφαιριστές είναι και πολύ καλοί ποδοσφαιριστές και είναι ποδοσφαιριστές που ανά πάσα στιγμή μπορούν να δίνουν το παρόν, γίνεται ακόμα πιο δύσκολο το έργο του προπονητή. Αλλά από εκεί και πέρα αυτός ο προπονητής αυτό πρέπει να κάνει, δηλαδή να τους έχει όλους σε ετοιμότητα είτε για ένα ημίχρονο, είτε για 10 λεπτά, είτε για 90 λεπτά, να δίνει το παρόν ο ποδοσφαιριστής γιατί είναι υποχρεωμένος, είτε παίξει βασικός, είτε αλλαγή, να είναι εκεί να δώσει το παρόν. Και από την άλλη αυτό που σου είπα και προηγουμένως, δηλαδή ο ΠΑΟΚ έχει τέτοιο υλικό που όπως και να το κάνουμε παίζουν 11 ποδοσφαιριστές. Κρίνει ο προπονητής ότι αυτοί οι 11 είναι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση, βλέπει ανάλογα και το παιχνίδι και πάει, βασίζεται πάνω σε αυτό χωρίς να σημαίνει ότι δεν υπολογίζει τα άλλα τα παιδιά. Εκεί ας πούμε το κλίμα που δημιουργείται, δηλαδή ας πούμε ο Λουτσέσκου για μένα είχε καταφέρει αυτό το πράγμα σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό. Είχε καταφέρει να δημιουργήσει ένα άριστο κλίμα, είτε δηλαδή έβλεπες παιδί που μπαίνει 5 λεπτά και ήταν εκεί ορκισμένος και έβλεπες και τον άλλο το 90 λεπτό πάλι το ίδιο. Αυτό ήταν η μεγαλύτερη επιτυχία για μένα του Λουτσέσκου που είχε σαν προπονητής. Ναι. Ανάλογο, εντάξει. Ο Φερέιρα τώρα έχει ένα άλλο διαφορετικό πλάνο. Δεν είναι ότι δεν στηρίζει ή δεν υπολογίζει κάποιους ποδοσφαιριστές, όπως είπε σημαίνει τον Μπέλκα ή τον Στόχ ή τον, ξέρω εγώ, τον Άκπομπ, που είναι πολύ καλοί, πολύ ποιοτικοί ποδοσφαιριστές. Απλώς αυτή τη στιγμή έχει ένα πλάνο, βασίζεται σε κάποια παιδιά, του βγαίνουν αυτά τα παιδιά. Και να μάθει την εβδομάδα. Όχι δύο και τρία. Και ένα μάθει την εβδομάδα. Είναι και αυτό σημαντικό παράγοντα στην κουβέντα μας. Βέβαια, είναι πολύ σημαντικό. Αν υπήρχε Ευρώπη και κύπελο. Νομίζω θα παίρνουν και άλλοι παιχνίδια. Ναι, σίγουρα θα ήταν διαφορετικά όταν έχεις κάποιες άλλες, δηλαδή όταν έχεις και άλλα παιχνίδια. Θα παίρνανε περισσότερη κάποια ευκαιρία και άλλα είτε να ξεκουραστεί, είτε να κάνει την ανάλογη διαχείριση που πρέπει να κάνει. Εντάξει, είναι πολύ σημαντικό για μια ομάδα να έχει πολλούς και καλούς ποδοσφαιριστές. Και ο ΠΑΟΚ έχει αυτή τη δυνατότητα, έχει και πολλούς και έχει και καλούς ποδοσφαιρίστες. Δηλαδή και ξεκίνησα να σου πω δηλαδή για παιδιά, ας πούμε, ο Άκπομπα με εμένα είναι η αδυναμία μου, το συμπαθώ πάρα πολύ. Όμως είδες, έβαλε το Σβιντές και τι να του πεις, μου το παιδί είναι κάθε Κυριακή βάζει γκολ, είναι εκεί, δίνει παρόν. 7 γκολ σε 11 μάτς. Να πέσει αυτή τη στιγμή ο Σβιντέσκι. Ο Μίσιτς του έδωσε την ευκαιρία, τον στήριξε. Είναι από τους καλύτερους ποδοσφαιριστές. Γιαννούλης. Και αυτά είναι στα σύν του προπονητή, γιατί αυτό το προπονητής το έβγαλε. Ναι. Γιώργο, κάτι τελευταίο από μένα τουλάχιστον. Δεν ξέρω εδώ αν ο Χρήστος και ο Κώστας θέλουν κάτι να σε ρωτήσουν. Έχοντας βιώσει στο πετσί σου πολλές αδικίες κατά κοινή ομολογία στα ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, πώς αφού γράζεσαι τώρα σαν οπαδός πλέον, σαν φίλαθλος, το κλίμα που δημιουργεί ο Ολυμπιακός τα τελευταία δύο χρόνια? Περί αδικίας του Ολυμπιακού, πολέμου. Μίλησα και την προηγούμενη εβδομάδα κάπου με πήραν τηλέφωνο και θα το ξαναπώ και σε εσάς. Και μάλιστα πέσανε να με, όχι να με φάνε, στα σχόλια τα γενικά ξέρεις τι γίνεται από Αθήνα. Ναι. Εγώ θα το ξαναπώ και δεν, η μόνη ομάδα που δεν πρέπει να μιλάει για αδικίες είναι ο Ολυμπιακός. Είναι ντροπή, είναι και έσχος και είναι τραγικό να μιλάει ο Ολυμπιακός για αδικίες στο ποδόσφαιρο. Η μόνη που δεν είναι αδικημένη τόσο αυτά τα χρόνια, δηλαδή τα χρόνια τα δικά μου από παλαιότερα, από πρόσφατα, είναι ο Ολυμπιακός. Ναι. Οπότε απλώς ο Ολυμπιακός το κάνει, αυτό είναι ένα τρυπάκι που μπαίνει, εσκεμμένο είναι, να δημιουργήσει ένα κλίμα αρνητικό, να τεντώσει λίγο τις καταστάσεις και τα πράγματα, έτσι ώστε να αποσυντονίσει την όλη αυτή κατάσταση. Γιατί σου είπα και πριν, το άγχος του έχει ο Ολυμπιακός, δεν το έχει ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ είναι δυνατός, τον φοβάται πολύ ο Ολυμπιακός και αγωνιστικά και εξωαγωνιστικά πλέον, γιατί αυτή τη στιγμή είναι και εκεί το θέμα, γιατί το φοβάται και έξω αγωνιστικά λόγω Σαββίδη.
και πότε καλλιεργεί και δημιουργεί αυτές τις καταστάσεις. Έτσι ώστε να αποσυντονίσει το όλο κλίμα και να δημιουργήσει τις καταστάσεις αυτές που θα δημιουργηθούν στο γήπεδο. Ναι, ίσως. Αλλά εγώ θα τα ξαναπώ, είναι γελίο και αστείο να μιλάει ο Ολυμπιακός για αδικίες γύρω από το ποδόσφαιρο. Όλες οι ομάδες είναι αδικημένες και πολύ περισσότερο από ο ΠΑΟΚ, από τον Ολυμπιακό και από το ελληνικό ποδόσφαιρο. Οπότε δεν πρέπει να μιλάνε αυτοί για τέτοια πράγματα. Ίσως βγάζει, Γιώργο, και φόβο ή μια παραδοχή ότι τελικά ο φετινός Ολυμπιακός είναι βελτιωμένος σε σχέση με πέρσι. Αυτό δεν αντιλέγει κανείς, αλλά ίσως δεν είναι τόσο καλός όσο ο ΠΑΟΚ. Και αυτό φαίνεται και στο χορτάρι. Εντάξει, ο Ολυμπιακός έχει 2-3 μονάδες καλούς. Που είναι καλοί ποδοσφαιριστές, έχει 2-3 καλές μονάδες. Ο ΠΑΟΚ, σου είπα και πριν, ο ΠΑΟΚ είναι ομάδα συνόλου με πολύ ποιοτικούς και καλούς ποδοσφαιριστές. Είναι ομάδα. Ο ΠΑΟΚ είναι ομάδα. Ο Ολυμπιακός έχει 2-3 παίκτες που μπορούν να σε κάνουν τη διαφορά. Ο ΠΑΟΚ είναι σαν σύνολο, είναι ομάδα. Είναι πιο γεμάτη ομάδα. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Και εγώ ευχαριστώ. Καλά να περνάς. Ευχαριστούμε. Καλό μεσημέρι. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Ναι, γεια.